Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Ο Γιώργος και ο Νότης κάλυψαν και το τεχνοκρατικό και το ενημερωτικό και το συγκινησιακό κομμάτι. Δεν ξέρω τι έχει μείνει, τι έχει απομείνει για μένα. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω είναι ότι σε αυτό το Υπουργείο, και το έκανα αυτό, το είπα αυτό και στις δημόσιες παρουσίες μου, σε αυτό το Υπουργείο, αυτό το χρόνο της κρίσης, όπου η Ελλάδα αντιμετώπισε τόσα πολλαπλά χτυπήματα και αντιμετώπισε συγχρόνως τον κορονοϊό, εθνικές απειλές και το μεταναστευτικό, έγινε, πιστεύω, μία κρυφή δουλειά. Εάν υπήρχε κάτι διαφορετικό, αν οι ειδήσεις έδειχναν σκηνές από το 2015, θα έλεγαν όλοι ότι ο Μηταράκης και ο Κουμουτσάκος είχαν αποτύχει. Δεν υπήρξαν όμως τέτοιες σκηνές και έτσι όλα μοιάζουν φυσιολογικά. Θεωρούν όλοι ότι έτσι έπρεπε να γίνει, ότι έτσι θα γινόταν, ότι θα γινόταν από μόνο του. Όχι, τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Και αν στις μετρήσεις που κάνουν πρακτορία, για παράδειγμα όπως το Bloomberg, έβαζαν αυτά τα στοιχεία για να μετρηθούν, δηλαδή το βαρύ μεταναστευτικό, όπως αντιμετωπίστηκε με ανθρωπιστικό τρόπο όμως, αλλά τον κορονοϊό και τη μόνιμη απειλή πολέμου, τότε η Ελλάδα θα είχε εκτοξευτεί στην πρώτη σειρά, στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη θέση. Όμως, όταν κάνεις μια θόρυβη δουλειά και το πρόβλημα δεν βρίσκεται μπροστά σου, δεν το παρατηρεί κανείς ίσως. Και πολλοί μπορεί να κάνουν και σχόλια. Σταθήκαμε όρθιοι, εγώ πιστεύω, χάρη στη δουλειά του Γιώργου και του Νότη, του Νότη και του Γιώργου. Γιατί δεν φάνηκαν περαιτέρω συνέπειες πάνω σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή, υπαρξιακά κρίσιμη για τη χώρα. Κρινόταν η υγεία του λαού και συγχρόνως κρινότανε και η εθνική ασφάλεια της χώρας. Γι' αυτό και δέχτηκα με χαρά και συγκίνηση την πρόταση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και θα προσπαθήσω να το ανταποδώσω και σε εκείνον και σε όλους σας. Βρίσκομαι σε Υπουργείο πρώτης γραμμής. Μου δίνεται η ευκαιρία να ενώσω τις δυνάμεις μου με όλους. Είμαι τυχερή, μπορώ να πω, γιατί είναι δύο φίλοι μου υπουργοί εδώ. Είναι φίλοι μου και έχουμε συνεργαστεί στενά η Γενική και η Ειδική Γραμματής όλοι, ο Πάτρος Γεωργιάδης, ο Μάνος ο Λογοθέτης, η αγαπημένη μου Ειρήνη Αγαπηδάκη, με την οποία έχουμε στενά συνεργαστεί και στη Βουλή, και ο Βαγγέλης ο Κωνσταντίνου. Δεν ξέρω, ήρθα εδώ και είδα μόνο φίλους, το οποίο πιστεύω ότι είναι κάτι σπάνιο για έναν υπουργό, έναν υφυπουργό, ένα στέλεχος που αναλαμβάνει μια υπεύθυνη θέση. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά επίσης που ως βουλευτής και μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, στο συνέδραμα τον Νότη και τον Γιώργο σε κρίσιμη στιγμή. Γιατί το Φεβρουάριο του 20, όταν συνέβαιναν όλα αυτά, έπρεπε να λαμβάνουμε σοβαρές αποφάσεις στο Κοινοβούλιο, να ψηφίζουμε, να αποφασίζονται πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και να έρχονται να ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο. Και είναι η χαρά μου που και υπήρξα εισηγήτρια ενός από αυτά τα νομοθετήματα, αλλά και ως μέλος του Προεδρείου είχα την ευκαιρία να το συνδράμω. Τα καταφέρανε, με τη βοήθεια όλων βέβαια, και απέναντι στον κόσμο τις αμφισβητήσεις και τις επιθέσεις που δεχόμασταν και συνεχίζουμε εμπολής να δεχόμαστε, πότε από τη μία πλευρά και πότε από την άλλη πλευρά. Σε αυτό λοιπόν το έργο έρχομαι και εγώ να συμβάλλω με τις μικρές, με τις όποιες δυνάμεις μου και όποια εμπειρία έχω αποκτήσει και ως αναπληρωτής τομεάρχης μεταναστευτικής πολιτικής όταν η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν στην αντιπολίτευση. Ως τομεάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης επίσης, πιστεύω ότι απέκτησα κρίσιμη εμπειρία, καθότι ήδη πριν ξεσπάσουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα, ο τομέας αυτός στη Νέα Δημοκρατία είχε υποτομέα για τη μετανάστευση. Ξέρει ο Πάτροκλος
ξέρουν άλλα στελέχη μας που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι κάναμε άπειρες συνεδριάσεις και συγκεντρώναμε τα στοιχεία και πιστεύω ότι αυτό είναι και ένας από τους λόγους επιτυχίας μας. Ότι τόσο πολλά στελέχη είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με αυτό το θέμα. Βεβαίως, μετά χρειάστηκε να μπει καινούριος πλούτος εμπειρίας. Τα συνόδευτα ανήλικα. Είχαμε την ευκαιρία με την Ειρήνη να κάνουμε στη Βουλή πάρα πολύ καλή δουλειά. Και στις επιτροπές. Διότι δεν ήταν μόνο η Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, ήταν η Επιτροπή Ισότητας, η οποία περιλαμβάνει, στην οποία ήμουν πρόεδρος μέχρι χτες, η οποία περιλαμβάνει και τα άτομα με αναπηρία, την υποεπιτροπή, και την υποεπιτροπή για το τράφικινγκ, και πάνω εκεί κάναμε μια πολύ, πιστεύω, σημαντική δουλειά με τη βοήθεια της Ειρήνης. Και μπορέσαμε και αναδείξαμε αυτά τα θέματα, αυτό το κοινωνικό, αυτό το ανθρωπιστικό πρόσωπο. Μπορώ λοιπόν να πω ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε πολύ στενή συνεργασία αυτού εδώ του Υπουργείου με την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Σε αυτό συνέβαλαν οι γραμματείς, συνέβαλαν οι υπουργοί, συνέβαλαν όλοι. Και χαιρετίζω τα στελέχη του Υπουργείου που κάτω από αντίξωες συνθήκες, τις οποίες παρακολουθούσαμε και πριν από τις εκλογές, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Θέλω επίσης να πω για τον Γιώργο ότι ανέλαβε τα καθήκοντά του σε πολύ δύσκολη και περιπεπλεγμένη περίοδο. Γιατί προερχόμασταν από μια διαφορετική νοοτροπία, από μια διαφορετική κυβέρνηση, από πράγματα που έπρεπε να συγκεράσεις και να τα κάνεις όλα μαζί. Είχε ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται μια επιθετικότητα χωρίς λόγο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο απάνθρωπο από το να κολλάς ταμπέλες στους ανθρώπους. Άρα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό, ο άλλος είναι εκείνο. Αυτό πραγματικά είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις πολιτικά. Και βέβαια, Γιώργο, τίποτα δεν τελειώνει. Έχουμε όλοι μας λίγο πολύ ζήσει αλλαγές. Τις περισσότερες φορές οι αλλαγές ήταν και για καλό. Είναι ένας κύκλος αυτός που κινείται. Γνωριζόμαστε όλοι καλά, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε δώσει κοινές μάχες. Έχουμε δώσει κοινές μάχες και για να επικρατήσουν και με τον Γιώργο και με τον Νότι οι αρχές και οι αξίες της παράταξής μας. Και αυτό αποδεικνύει και η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ. Προσβλέπω λοιπόν, για να μην σας κουράσω, γιατί τελικά, παρότι ήταν δημοσιογραφικές σημειώσεις, βγήκε πολύ. Προσβλέπω σε μια ειλικρινή συνεργασία, ειρηνική, αγαπημένη. Αυτό θα γίνει οπωσδήποτε, αφού μας ενώνει αυτός ο κοινός σκοπός. Με τόλμη, ανθρωπιά και αποφασιστικότητα θα κερδίσουμε το δυσκολότερο στοίχημα. Σας ευχαριστώ πολύ και από σήμερα θα είμαστε μαζί και θα δουλεύουμε μαζί για αυτόν τον κοινό σκοπό.